τη στιγμή που είναι τέτοια ευαισθησία και λειτουργείτε με τέτοια ανεξάρτητη θεσμική ακεραιότητα, για δείτε λίγο και μια σειρά από άλλα δάνεια για τα οποία δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα και ούτε μόνο στυλάκι πουθενά. Και ποια είναι αυτά τα δάνεια? 33 εκατομμύρια το πρώτο θέμα. Απαιτητά πρέπει να είναι από την Τράπεζα Πειραιώς εδώ και κανένα χρόνο. Και τι γίνεται? Εκεί δεν τον ενδιαφέρει η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας που της βαράει πιστόλι ένα μεγάλο ΜΜΕ? Δεν τον ενδιαφέρουν τα δάνεια? Δεν τον ενδιαφέρουνε αυτόν τον ανεξάρτητο τραπεζίτη δάνεια άλλων πολιτικών προσώπων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας? Ένα εσύ που έχουν δει. Παπ' το χεράκι πάνω, παπ' το χεράκι πάνω. Λοιπόν, ακούστε τώρα, κύριε Πολάκη, σε ένα λεπτό κλείστε. Πολύ ήρεμα και παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Νίκο. Παρακαλώ. Πολύ ήρεμα και καλόπιστα όσο γίνεται από τον κύριο Πολάκη, θέλω να σου πω το εξής. Την Πέμπτη έχουμε δικαστήριο. Εκδικάζεται δική μου αγωγή κατά του κυρίου Πολάκη. Πάλι για ψευδή αναφορά στο δικό μου πόθεν έσχες, το οποίο γνωρίζει, γιατί του έστειλα το πόσμα της αρμόδιας επιτροπής πόθεν έσχες της Βουλής, που ομόφωνα ήλεξε το πόθεν έσχες μου με δική μου εντολή πριν από λίγους μήνες, και ομόφωνα τονίζω, και με την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ, έκρινε το πόθεν έσχες μου είναι μια χαρά. Ως προς το δάνειό μου, αν έχει απορία, αν με ρωτούσα, το εξηγούσα. Το πήρα όντας ιδιώτης, πριν εκλεγώ βουλευτής. Είναι στεγαστικό, είναι τοκοχρεωτικό. Ο λόγος που βλέπετε να μην έχει μειωθεί το κεφάλαιο είναι γιατί όσοι ξέρουν τα τοκοχρεωτικά δάνεια την πρώτη δεκαετία πληρώνει στους τόκους και μετά πληρώνει τα δάνεια, το κεφάλαιο δηλαδή. Εξυπηρετείται κανονικά. Είναι ένα δάνειο παρόμοιο χιλιάδων Ελλήνων πολιτών στεγαστικό πρώτης κατοικίας. Άμα είναι, κύριε Πρόεδρε, να συνεννοούμαστε στη Βουλή με λάσπη για τα απολύτως αυτονόητα των Ελλήνων πολιτών, δεν θα βγάλουμε άκρη. Και θέλω να πω ότι είναι, και κλείνω. Είναι, ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, και απευθύνω στον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, που είναι ευγενής άνθρωπος. Είναι, ξέρετε, και λίγο χάος. Συζητάμε την οδηγία για τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και ο κ. Πολάκη κατηγορείται στον Άρα και τη σύζυγό του για να εξελίξει ποινική διαδικασία. Δηλαδή, βάσει του νόμου που φέρνει ο κ. Καλογύρου, τώρα ο κ. Πολάκη πρέπει να πληρώσει πρόστιμο. Ούτε αυτό δεν έχει καταλάβει και το παίζει και υπουργός. Εγώ είπα, βεβαίως, ότι θα έρθω, κύριε Στουρνάρα, θα έρθω και θα απαιτήσω να ελέγξετε και τα άλλα δάνεια. Και δεν θα φύγω, έτσι, με ποια ιδιότητα, με την ιδιότητα του ανθρώπου που κατακρεουργήθηκε από τα ΜΜΕ σας και αυτός και η οικογένειά του τρεις μέρες. Με αυτή την ιδιότητα. Δεν το έχω το δικαίωμα. Ως Έλληνας πολίτης δεν το έχω. Κατά τη γνώμη σας, γιατί έτσι κρύβονται οι πομπές σας. Γιατί έτσι κρύβονται οι πομπές. Καλό μεσημέρι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Φοβάμαι ότι και με βάση, θα το δείξω σε λίγο, τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης, Public Izum, το κλίμα θα φορτιστεί ακόμη περισσότερο, γιατί διαπιστώνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, ότι η ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει, του εναντίον ανοίγει, παραμένει σταθερή ή μάλλον και ανοίγει. Κάτι που σημαίνει ότι η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, οι υπουργοί της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολό του, στο εξής θα μετέρχεται μέσων τα οποία μπορεί να είναι θεμητά, μπορεί να είναι και αθέμητα και θα δικαιολογούν τα πάντα. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και 2-24 ώρα στην Ελλάδα είναι πρωτόγνωρο, δεν έχει, θα έλεγα, προηγούμενο στη χώρα μας, αλλά δεν συνηθίζεται και σε χώρες τουλάχιστον της Δύσης. Χώρες σύγχρονες, δημοκρατίες σύγχρονες, εκεί όπου λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός και όπου είναι διακριτές οι εξουσίες, οι αρμοδιότητες, τα όρια κάθε παράγοντα και κάθε θεσμικού φορέα. Εδώ έχουμε να κάνουμε, πριν σταθούμε στο περιεχόμενο, στα επιμέρους όλης αυτής της ιστορίας, εδώ έχουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, να κάνουμε με μια ξεκάθαρη παρέμβαση αήθη του Υπουργού, κάποιου Υπουργού,
στο έργο μιας ανεξάρτητης αρχής, στον οποίο τηλεφωνεί ο Υπουργός και απαιτεί από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, εδώ μιλάμε για τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, απαιτεί από εκείνον να του δοθούν εξηγήσεις, αλλά και να κάνει με τον τρόπο που ο Υπουργός θέλει τη δουλειά του, ο κεντρικός τραπεζίτης. Αυτά δεν έχουν συμβεί πουθενά και μόνο του αυτό είναι αρκετό ικανό να υπάρξει παρέμβαση της δικαιοσύνης. Ας μου επιτραπεί να πω ότι η δικαιοσύνη άργησε αρκετά. Η δικαιοσύνη χθες, ο εισαγγελέας Ιωαννίδης παρενέβη μετά το μεσημέρι, όταν κατάλαβε ο Πολάκης το μεγάλο λάθος που έκανε και είπε ότι εγώ ηχογράφησα και έδωσα το περιεχόμενο της συνομιλίας, το διόρθωσε ακολούθως με έναν, θα έλεγα, πολύ παιδικό-παιδικίστικο τρόπο. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει πολίτης ο οποίος να μην έχει πιστεί ότι αυτή η συνομιλία όντως ηχογραφήθηκε και έφυγε το ηχητικό στο ντοκουμέντο όπου καθαρογράφηκε, όπου γράφηκε μάλλον από τους συντάκτες. Αφού κατάλαβαν το λάθος το οποίο έκαναν και ο κύριος Πολάκης αντιλήφθηκε ότι θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, τα γύρισε τούμπα και ακολούθησαν μία σειρά από γραφικότητες για να μην βρεθεί αντιμέτωπος, αγαπητές φίλες και φίλοι, αντιμέτωπος του εισαγγελέα για αυτό το οποίο έκανε ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Πολάκης. Επαναλαμβάνω, δεν στάθηκα μέχρι τώρα στο περιεχόμενο αυτής της στιχομηθείας, της συνομιλίας που είχαν, αρκέστηκα στην πράξη από μόνη της, η οποία είναι ποινικός, θα έλεγα, κολάση. Θα έπρεπε και πρέπει να τιμωρηθεί οσδήποτε κάνει κάτι ανάλογο, απλά πήγε να το κουκουλώσει ο πολλαβαρής Παύλος Πολάκης, αγαπητές φίλες και φίλοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συζήτηση η οποία γίνεται, θα δεχτώ αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης και ενδεχομένως πολλές πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι και μέρος της κοινής γνώμης. Ότι ρε φίλε, εδώ υπάρχουν τόσα άλλα. Εδώ συνέβησαν τόσα τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ έχουμε έναν Τσουκάτο ο οποίος καταγγέλει χρήματα τα οποία κουβαλούσε επί εποχής Πασόκ κλπ. Εσείς κολλήσατε στα 100 χιλιάρικα τα οποία δανείστηκε ο Πολάκης από την Attica Bank, η οποία τέλος πάντων λέει ότι δεν έγιναν και υπερβόλες, ήταν νομότυπη διαδικασία. Ναι, νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα έχει βάση, αλλά δεν αναιρεί τον άθλιο, ποταπό, χυδαίο τρόπο με τον οποίο παρενέβη, ποινικά κολάσιμο επαναλαμβάνω, αναπληρωτής υπουργός στο έργο του κυρίου Στρουνάρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Πολάκης προκαλεί. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που πολλοί είπαν ότι ήρθε η στιγμή ο κύριος Τσίπρας να τον απομακρύνει γιατί δημιουργεί ζητήματα και πρόβλημα στην εικόνα της κυβέρνησης. Μάλιστα σε μία περίοδο όπου ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη, προσπαθεί να διευρύνει την απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ προς την κεντροαριστερά. Σε πολίτες οι οποίοι, αν μη τι άλλο, είναι χαμηλών τόνων. Με Πολάκη δεν μπορεί να τα καταφέρει, αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θέλει τον αυριανιστή του 2019. Τον αυριανισμό του 2019, ο οποίος μπορεί να λέγεται αυγιανισμός. Ο κύριος Πολάκης λοιπόν είναι εκφραστής του αυριανισμού της δεκαετίας του 80 σε συνθήκες 2010-2020. Είναι ο σύγχρονος αυριανιστής. Είναι εκείνος ο οποίος εκφράζει απευθυνόμενος στο θυμικό ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική αντιπαράθεση. Ο μάγκας, ο έτσι, ο δε μασάω πουθενά, ο μπορώ και κάνω ό,τι θέλω, σηκώνω τηλέφωνο και πινελικιάζω, θα βάλω τον δημοσιογράφο 3 μέτρα κάτω, τον Στουρνάρα τον στείλω σπίτι του με κλωτσιές, όπως είχε πει ο κύριος Τσίπρας όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας σύμφωνα με τον κύριο Βαρουφάκη. Είναι αυτό το μάγκικο το στυλ, το οποίο αρέσει σε ένα κομμάτι της κοινωνίας και της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο περιποιεί τιμή για μια χώρα δημοκρατική όπως είναι η χώρα μας, για μια χώρα ευρωπαϊκή, να έχει τέτοιον δημόσιο διάλογο και να υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις. Το αφήνω στην δική σας κρίση. Τώρα, ο κύριος Πολάκης πιάστηκε για διάβαστος, γιατί δεν γνώριζε βασικά πράγματα γύρω από τη λειτουργία των τραπεζών. Αναφέρθηκε ο ίδιος και άνοιξε ένα δρόμο στα παλαιότερα δάνεια τα οποία πήραν πολιτικοί και είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν δανειοδοτηθεί στο παρελθόν. Δεν είναι κρυφό, είναι
γνωστό. Δεν γνώριζε τι είναι τα τοκοχρεωτικά δάνεια, τα οποία, για τα οποία πήρε εξήγηση και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Νικήτα Καγκλαμάνη. Μαθαίνει σιγά σιγά, αλλά μαθαίνει πάνω στις πλάτες του ελληνικού λαού και αυτό είναι το άσχημο για όλους, αλλά και για τον τόπο μας. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος αρνήθηκε μετά από τον θόρυβο ο οποίος ξέσπασε, ότι έκανε αυτό το οποίο, ας μου επιτραπεί να πω για πολλωστή φορά, τουλάχιστον εγώ στο περιβάλλον μου, δεν ξέρω ούτε έναν που να πίστηκε ότι αυτό ήταν κάτι που θυμήθηκε ο Πολάκης, γιατί έχει πάρα πολύ καλό μνημονικό, όπως είπε. Φυσικά και εγώ το δικαίωμα το πω, δεν το κατάλαβα. Γιατί τι είναι δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας, ο πάπας της Ρώμης είναι και δεν πάω να του μιλήσουμε. Πήρατε για να διαμαρτυρηθείτε με δύο λόγια για την κίνησή του. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, λέτε... με πήραν κάποιοι δημοσιογράφοι τηλέφωνο και τους διηγήθηκα τη συνομιλία που είχαμε. Ξέρετε κυρία Ακριβοπούλου, έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό. Ναι. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σας πω που έχει φτάσει η δαπάνη για τα λαπαροσκοπικά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Θυμάμαι να σας πω πόσα χρήματα έχουμε δώσει από το αποθεματικό σε όλη την υγειονομική περιφέρεια Κρήτης. Πόσα και τι χρηματοδοτήσεις. Έχω εξαιρετικό μνημονικό. Έτσι. Και κάποιοι θεώρησαν ότι αυτή η μεταφορά της συνομιλίας δεν θα μπορούσε να γίνει από στήθους, αλλά έπρεπε να είναι ηχογραφημένη. Δεν ήταν. Πού είπα εγώ ότι ηχογράφησα τη συνομιλία. Εγώ επιβεβαίωσα το δημοσίευμα. Εγώ επιβεβαίωσα το δημοσίευμα. Γεωργιάδη. Εγώ τα θυμάμαι. Μισό λεπτό. Καμία ηχογράφηση. Δεν μας ενδιαφέρει να ακούσουμε. Μας ενδιαφέρει. Ξέρετε κάτι. Έχω τεράστιο μνημονικό. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι λέω. Μάλιστα. Θυμάται πάρα πολύ καλά τι λέει. Τα έχουν μπερδέψει. Μπέρδεψαν και τη γραμματέα του Πολάκη και τη γραμματέα του Βαξεβάνη. Μάλλον του Βαξεβάνη την γραμματέα. Αλλά μόλις κατάλαβε ο Βαξεβάνης που πήγε να μπλέξει τη γραμματέα του σε κάτι το οποίο θα ήταν παράνομο, το πήρε πίσω. Εδώ έχουμε αναρτήσεις από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της δημοσιογραφίας, τον Κώσταντο Βαξεβάνη. Η γραμματέας μου μας μετέφερε τι υπόθηκε και μετά τον διάλογο μου τον είπε η γραμματέας του Στουρνάρα. Η ηχογράφηση από πού προκύπτει. Προσπάθησε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χθες ο Βαξεβάνης να στηρίξει τον Πολάκη, να στηριχθεί ο ίδιος. Τσακώθηκα και εγώ λίγο τσακωτικά. Κάποια στιγμή του στείλα του Βαξεβάνη, γιατί δεν μπορεί να κοροϊδεύει κάποιον κόσμο, όχι όλους. Και του έγραψα ότι τελικώς είναι γραπτή αποστήθηση, από ό,τι κατάλαβα. Γραπτή αποστήθηση. Είναι ένας δικός μου όρος, ορισμός, τον οποίο μάλλον πρέπει να τον συνηθίσουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτά ο κύριος Κώστας Βαξεβάνης. Τώρα, το Μέγαρο Μαξίμου, το έλεγα νωρίτερα, από ό,τι φαίνεται, καλύπτει για πολλωστή φορά, ακόμη μία φορά, τον Παύλο Πολάκη. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται τα εξής. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει εδώ και 4 ολόκληρα χρόνια ότι σέβεται απολύτως την κείμενη νομοθεσία που προβλέπει την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος, ακόμη και όταν ο διοικητής της έχει διαφοροποιηθεί σε κρίσιμα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Τον ίδιο όμως σεβασμό στην ανεξαρτησία και την αρχή της πολιτικής ουδετερότητας οφείλουν εμπράκτως να αποδεικνύουν όλες οι πλευρές. Αυτή είναι η ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα, ξέρετε ότι παρασάγκες ή παρασάγκας απέχει το περιεχόμενο αυτό από το τι έγινε και πώς αντιμετώπισαν τον Στουρνάρα από την πρώτη στιγμή. Σας είπα ότι ο Βαρουφάκης στο βιβλίο του γράφει ότι ο Τσίπρας είχε δηλώσει αρχικώς ότι θα πετάξει με τις κλωτσίες τον Στουρνάρα από την τράπεζα, την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας. Τον κεντρικό τραπεζίτη, θεσμικό παράγοντα, ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί ότι θα τον πετάξει με τις κλωτσιές. Στη φυλακή τον ήθελε η Κωνσταντοπούλου, πολλοί Σιριζέοι ήθελαν να τον πετάξουν. Αν βάλουμε τα βιογραφικά αθρηστικά όλων των Σιριζέων από τη μία πλευρά και τα βιογραφικά, το βιογραφικό του Στουρνάρα, ξέρετε πολύ καλά προς τα που θα γύρει ο ζυγός, η ζυγαριά. Μάλλον άνθρωποι με βιογραφικό ικανοί, ικανότατοι που χαίρουν εκτίμησης διεθνώς, δεν κάνουν για αυτό το κυβερνητικό σχήμα. Το οποίο, ας μου επιτραπεί να πω ότι λειτουργεί στα όρια.
λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας. Αυτή η επίθεση στο κεντρικό τραπεζίτη δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Είναι απαράδεκτο πραγματικά. Και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο χρειάστηκαν σε 2-3 διαφορετικές στιγμές και τους έσωσε, όπως η στιγμή ξημερώματα που βγήκε με τις παντόφλες να βρει τα χρήματα που ήθελε ο Μάρδας για να καλύψουμε ένα κενό των δανειστών μας. Στο Στουνά χτύπησαν. Όχι στον Καρανίκα. Ούτε στην καινούργια Υπουργό Μακεδονίας Τράκης. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά θεωρώ ότι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ κάποια όρια στον τόπο μας. Με όλες αυτές τις επιθέσεις. Γίναμε θέμα και στον διεθνή που οι Financial Times μας περιποιήθηκαν δεόντως. Δεν είναι μόνο εκεί. Αυτή, βλέπετε, είναι η αναφορά της εφημερίδας, η οποία το λίγο το πολύ λέει ότι ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης ουσιαστικά βρέθηκε, είναι μακριά από εμένα, τραπεζίτης, ναι, υπήρξε παρέμβαση τέλος πάντων από το ΣΥΡΙΖΑ στο έργο του, να σας το πω έτσι. Αυτός είναι ο κύριος Στουρνάρας και άλλες εφημερίδες και άλλα μέσα αναφέρθηκαν σε αυτό το πρωτόγνωρο για εκείνους, έτσι, απαράδεκτο συμβάν. Εδώ είμαστε μάλλον πιο χαλαρά. Και είμαστε τόσο χαλαρά εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που για παράδειγμα θα αποτυπωθεί στο επόμενο βίντεο το πώς θέλει αυτή η κυβέρνηση να λειτουργεί το κράτος. Ο κύριος Πολάκης ήταν καλεσμένος στην κρατική τηλεόραση. Συνήθως εκεί πηγαίνουν ο Σκουρλέτης, ο Πολάκης, στην κρατική τηλεόραση, στο Left, στο Ντοκουμέντο, στο Κόκκινο κτλ. Αποφεύγουν άλλα κανάλια. Και φαίνεται γιατί τα αποφεύγουν, θα το δείτε εκεί. Ο κύριος Πολάκης λοιπόν ήταν καλεσμένος. Η κυρία Κρυβοπούλου, άλλη εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεόραση, η οικοδέσποινα. Ο κύριος Καψόχας, γνωστή περίπτωση, διαγράφηκε από την ΕΣΥΕΑ για αυτά που είχε πει για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και ήταν και ένας δημοσιογράφος των παραπολιτικών. Ο Πολάκης έλεγε τα δικά του για πάρα πολλή ώρα. Και συμβαίνει το εξής απίστευτο, απαράδεκτο, απρόσμενο για δημοκράτες. Τον απειλώ λοιπόν, εγώ του είπα. Του είπατε όμως ότι θα έρθω από εκεί, κύριο Πατέρα. Θα ζητήσω επίσης. Συγγνώμη, λέει 10 λεπτά και σπολάκι. Συγγνώμη, έτσι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είπα να μιλήσει. Το ξαναλέω και τώρα. Μισά λεπτά. Αλλά το ξαναλέω και τώρα. Θα γίνει μετά ο διάλογο. Γιατί είπε. Θα έρθω από εκεί. Κύριε Παπαδημήτρο, μην ταράζεστε. Θα απαντήσω σε όλα. Μην ταράζεστε καθόλου. Θα απαντήσω σε όλα. Αυτό λέγεται αλητία δημοσιογραφική. Κρατικό κανάλι. Στο ιδιωτικό μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να ελεγχθούν το ΕΣΟΥΡΟΥ, οι μέτοχοι, οι ιδιοκτήτες, αυτοί που πληρώνουν τα λεφτά για κάθε έναν από εμάς που μας βλέπετε ή μας ακούτε. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι, καθορίζουν τον δικό τους τρόπο λειτουργίας, σεβόμενοι ή μη σεβόμενοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά εκείνους και τα όργανα τα οποία τους ελέγχουν. Αλλά σε κρατικό κανάλι, όπου όλος ο κόσμος πληρώνει για την Ακριβοπούλου, για τον Καψόχα, για τον Πολάκη, να λέει η κεντρική παρουσιάστρια σε δημοσιογράφο, μην το διακόπτεις, θα μιλάει όσο θέλει ο υπουργός. Και όταν λέει ο δημοσιογράφος, μα ήρθαμε για να κάνουμε διάλογο, αν του λέει θα κάνουμε μετά διάλογο, θα κάνουμε διάλογο με τον Πολάκη ότι θα φύγει. Είστε σοβαροί εκεί στην ΕΡΤ, στη δημόσια κατά τα άλλα ραδιοτηλεόραση, την οποία θα κάναμε BBC μετά το μαύρο της ΕΡΤ. Και επειδή έχω εργαστεί 16 χρόνια στην ΕΡΤ και είμαι ο μοναδικός στην Ελλάδα ο οποίος παρετήθηκε συνειδητά από την ΕΡΤ, για αυτούς τους λόγους. Πραγματικά σέβομαι τα παιδιά, τις χιλιάδες, τις εκατοντάδες των συναδέλφων, τεχνικών, διοικητικών, ρεπόρτερ, δημοσιογράφων, συντακτών, οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, με απόλυτη συνέπεια και επαγγελματισμό, αλλά εξαιτίας 10, 20, 30 κομματικών εγκάθετων, όπως η Ακριβοπούλου, ο Καψόχας και άλλοι, εξαιτίας αυτών των 10, 20, 30 ανθρώπων, δεν κοιμούνται οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ υπό τον φόβο του ρεβασισμού. Εξαιτίας της κάθε Ακριβοπούλου. Είναι θλιβερή αυτή η εικόνα. Είναι θλιβερό αυτό το περιστατικό για την δημοκρατία στα μέσα ενημέρωση, κυρίως στα δημόσια. Και είναι θλιβερή η κυρία, εκτός αν και αυτή έχει πάρει την απόφαση, όπως ο Αρβανίτης, να πολιτευθεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει άλλη εξήγηση, δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει. Δεν ξέρω τι γινόταν επί ΕΝΕΔ. Δεν ξέρω τι γινόταν όταν ο Μαστοράκης έκανε εκπομπές. Δεν το θυμάμαι. Αλλά αυτό το πράγμα να το διαχειρίζονται 10, 20, 30, 40, 50, πώς είναι αυτοί οι κομματικά εγκάθητοι του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΡΤ. Και να πατάνε πάνω στον αγώνα και την προσπάθεια των άλλων εργαζομένων είναι χυδαίο για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα. Δεν φταίνε σε τίποτα να έχουν κάνει έρμεο του ΣΥΡΙΖΑ την δημόσια ραδιοτηλεόραση αυτοί οι 30-40 τύποι.
Και επειδή ξέρω πολλές οικογένειες και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στην ΕΡΤ, πραγματικά νοιάζομαι για αυτούς, γιατί αυτοί οι 10, 20, 30 θανατώνουν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ξέρετε πολύ καλά, το έχω πει πολλές φορές και έχει κόστος αυτό που θα πω, ότι από τους 300 της Βουλής υπάρχουν μερικοί οι οποίοι είναι ξεχωριστοί. Και από τους ξεχωριστούς υπάρχουν κάποιοι είναι, οι οποίοι είναι ακόμη περισσότερο ξεχωριστοί. Ένας εξ εκείνων, εξ αυτών, θεωρώ προσωπικά ότι είναι ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο οποίος πολλούς ακούσαμε και στη συζήτηση αυτή χθες, με αφορμή το νομοσχέδιο για την δικαιοσύνη του κυρίου Καλογύρου. Αλλά ο Βαγγέλης Βενιζέλος χρειάστηκε λίγο χρόνο για να διδάξει για ακόμη μια φορά τι σημαίνει δημόσιος λόγος. Στην αρχή, όταν είδα στην τηλεόραση προηγουμένως την μετάδοση της συζήτησης τον κύριο Πολάκη παρόντα και αγορεύοντα από τα υπουργικά έδρανα, υπέθεσα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης κάλεσε τον κύριο Πολάκη ως εργαστηριακό παράδειγμα υπουργού που παραβιάζει συστηματικά το τεκμήριο αθωότητος. Παραβιάζει συστηματικά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχετική διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία ισχύει από το 2010, το άρθρο 171 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Και επειδή τώρα πια εισάγεται και η δικονομική δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης με τις διατάξεις περιαστικής ευθύνης του Δημοσίου, έφερε εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης ένα υπόδειγμα δράστη τέτοιων παραβάσεων που οδηγούν σε καταδίκη του Δημοσίου σε υποχρέωση αποζημίωσης. Επιπλέον όμως, και αυτό είναι το σημαντικότερο, οι ενέργειές του και οι συμπεριφορές του, όταν στοχοποιεί πρόσωπα, όταν δολοφονεί χαρακτήρες, όταν προαναγγέλει εισαγγελικές ενέργειες, όταν αποκαλύπτει ότι γνωρίζει προστατευόμενους μάρτυρες και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας σε συνεργασία με κάποιους που υπηρεσιακά τα γνωρίζουν και πρέπει να ερευνηθεί και να αποκαλυφθεί ποιες είναι οι πηγές του, όταν λοιπόν τα κάνει όλα αυτά, παραβιάζει το άρθρο 171 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και οδηγεί σε απόλυτη ακυρότητα τη σχετική διαδικασία και την προδικασία και την κύρια διαδικασία. Σας λέω λοιπόν, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, ότι ενώ τον φέρατε με αυτόν τον καλό σκοπό να τον επιδείξετε ως παράδειγμα παραβάτη ασεβούς του τεκμηρίου αθωότητας, προχώρησε σε ομολογίες πέραν των υπουργικών του καθηκόντων που αφορούν την παραβίαση του άρθρου 370α του ποινικού κώδικα σε βαθμό κακουργήματος, που είναι και αυτόφορο ακόμη σε σχέση με τις χθεσινές ενέργειες της δημοσιοποίησης, και τώρα πια έχουμε τα πρακτικά της Βουλής ως corpus delicti, ως απόδειξη ομολογίας και ως έναρξη της εισαγγελικής έρευνας, και παρακαλώ τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Προεδρεύοντα να διαβιβάσουν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στην Εισαγγελία Πλημμυωδικών Αθηνών τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης, που συνιστούν και απόλυτη συνομολόγηση, διότι ο κύριος Πολάκης δεν έκανε χρήση ούτε του δικαιώματος σιωπής, ούτε του δικαιώματος μη αυτοενοχοποίησης, γιατί δεν έχει αντιληφθεί τη σημασία που έχουν αυτές οι πολύ σημαντικές ποινικές πολιτιστικές κατακτήσεις για το κράτος δικαίου, για την προστασία της δικαστικής ανεξαρτησίας, για την προστασία κάποιου που κατηγορείται και που πρέπει βεβαίως να προστατεύεται με τη ρητή εισαγωγή του τεκμηρίου. Δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο, σταματήστε το θόρυβο αν έχει την καλοσύνη. Με την προστασία του τεκμηρίου αθωότητας.